Λοιπόν, στο σημείο αυτό, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες. Εντείνουν, όπως ακούσαμε και μόλις πριν, τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Από τον Εύρο, με τον αποκλεισμό στο Τελωνείο των Κήπων, στον συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο Στεφανοβίκιο και την είσοδο των τρακτέρ στην πόλη του Μεσολογγίου. Δηλώνουν ότι δίνουν μάχη επιβίωσης και απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ζητώντας δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Περισσότερες κινητοποιήσεις και συνέχεια του αγώνα, λένε οι αγρότες από τα μπλόκα όλης της Ελλάδας, που και σήμερα προχώρησαν σε πλήθος δράσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε και την Εθνική Οδό, εάν μέχρι το Σάββατο δεν πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει. Το νερό που έχουμε κάτω δεν μας έχουν δώσει μια απάντηση. Πότε θα φύγει, με ποιον τρόπο θα φύγει. Μπαλάκι μας παίζει ο ένας με τους άλλους. Πρόσθετη αποζημίωση για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήδη αγρότες έχουν πάρει την πρώτη αρρωγή, την πρώτη βοήθεια, ποσά της τάξης των 2.000 ευρώ για ζημίες που έχουν υποστεί και έχουν αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία να κάνουν αιτήσεις για τον κύριο πυρήνα της αποζημίωσης. Ζήτησα λοιπόν από το Υπουργείο άμεσα να προχωρήσει στην αύξηση αυτής της πρώτης αρρωγής. Από το 2.000 να πάμε από τα 5 έως τα 10.000 ευρώ, γιατί περίπου εκεί εκτιμούμε ότι κατ' ελάχιστον θα είναι οι ζημιές. Ούτε σταγόνα στον ωκεανό δεν είναι οι 10.000 ευρώ, απαντούν οι αγρότες που βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ξέρω συνάδελφο που έχει ζημιά 300.000 ευρώ και 400. 10.000 ευρώ, όχι σταγόνα στον ωκεανό, είναι ένα τίποτα. Τη στιγμή που είμαστε πλημμυρισμένοι και βρισκόμαστε στο κενό, δεν φτάνουν ούτε 5 ούτε 10.000 ευρώ. Αυτά είναι τίποτα. Ο δεύτερος κύκλος αρρωγής θα ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά του στην πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr. Οι αγρότες μπορούν είτε να αναθεωρήσουν το πρώτο αίτημά του, είτε να υποβάλουν νέο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφέρειας, μόνο το 14% των δικαιούχων έχει ήδη υποβάλει φάκελο. Σήμερα αγρότες με τα τρακτέρ τους μπήκαν μέσα στα Μουδανιά και αντιπροσωπεία κατευθύνθηκε προς το Δημαρχείο του Δήμου Νέας Προποντίδας, όπου παρέδωσε ψήφισμα στο Δήμαρχο της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εξέλιξη στα δίκαια αιτήματά μας, όπως κλείνουμε συμβολικά το δρόμο για 2-3 ώρες, θα τον κλείσουμε παωρίστου. Στόχος των αγροτών είναι να συναντηθούν την Πέμπτη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ την ίδια ημέρα θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους, όπως και άλλοι αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, στην 30η Αγρότικα. Και αυτό θα γίνει μέχρι το πέρας της Αγρότικας, η μηχανοκίνητη παρουσία θα παραμείνει εδώ. Σε τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό του Τελωνείου των Κήπων προχώρησαν οι αγρότες του Εύρου. Είναι μια προειδοποίηση, γιατί θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και άλλες κινητοποιήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ πιο σκληρές. Απόψε στον Παλαμά Καρδίτσας, οι αγρότες της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν μεγάλη σύσκεψη, όπου έγινε μια πρώτη αποτίμηση των έως τώρα δεδομένων. Σχεδιάζονται νέες δράσεις, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην Καρδίτσα με πορεία με τα τρακτέρ προς το κέντρο της πόλης.